Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή απόψε να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Καλώς ήρθατε, κύριε. Καλώς σας βρίσκω, Γενικέ. Θα σας λέω και πρόεδρο, γιατί είστε και πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, για να μην κάνω λάθος και μπερδευτώ, να τα έχουμε καλά μέχρι το τέλος συνέντευξης. Όπως θέλετε, ελεύθερα. Όχι. Σας λέω, εμείς απλώς δεν γουστάρουμε τα προεδρυλίκια. Τα προεδρυλίκια δεν τα θέλετε, το ξέρω. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω λίγο από το ταξίδι σας. Ήρθατε τώρα από τη Γερμανία. Κάνατε μια επίσκεψη εκεί, είδατε Έλληνες. Δώστε μας έτσι μια εικόνα του ελληνικού στοιχείου εκεί, αυτούς που εσείς είδατε τέλος πάντων. Ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η επίσκεψη. Ήταν πολύ καλή συμμετοχή στις εκδηλώσεις που κάναμε, στις συγκεντρώσεις, στις ομιλίες και στο Μόναχο και στο Ντίσελντορφ. Πήγαμε καταρχάς στον Ντάχαου, γιατί η πρώτη μέρα της επίσκεψης ήταν η μέρα της αντιφασιστικής νίκης. Και πήγαμε, επισκεφθήκαμε το στρατόπεδο του Ντάχαου, καταθέσαμε λουλούδια. Όπως ξέρετε, πάρα πολλοί Έλληνες αγωνιστές, κομμουνιστές ήταν εκεί και βασανίστηκαν. Και Εβραίοι κυρίως. Και Εβραίοι βεβαίως και άλλες εθνικότητες. Ναι. Και εκεί ήταν και εκτελεσμένοι, όπως επίσης 4.000 Σοβιετικοί στρατιώτες από τον Κόκκινο Στρατό, επίσης εκτελεσμένοι. Ήταν όλες οι εθνικότητες και Έλληνες. Ανάμεσά τους ο Νίκος Ζαχαριάδης, που ήταν τότε Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι επισκέψεις και οι συναντήσεις με την Ομογένεια. Προβλήματα πολλά, οι μετανάστες και οι εργαζόμενοι μετανάστες, είτε είναι εργάτες, είτε προβλήματα υπάλληλοι, με τις εκεί δουλειές τους. Δουλεύουν στην εστίαση, είτε έχουν δικά τους μαγαζιά και επιχειρήσεις. Σοβαρά προβλήματα, γιατί ξέρετε, η γερμανική οικονομία, όχι λέω στον τόπο που μένουν προβλήματα, άσχετα με τα άλλα ζητήματα που αφορούν και το ελληνικό κράτος, που και αυτά είναι σοβαρά επίσης. Αλλά η Γερμανία βρίσκεται σε ύφεση. Είναι μια οικονομία, παρότι είναι Να μας κάνετε μια χάρη. Θα μπορούσατε να συγκρίνετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκεί οι Έλληνες εργαζόμενοι, γιατί και με αυτούς εδώ έχετε πολύ στενή σχέση και ξέρετε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στην Ελλάδα, άριστα θα έλεγα, και εσείς και με τοπικές οργανώσεις, να μας συγκρίνετε λίγο την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Γερμανοί εργαζόμενοι, οι υπάλληλοι που είπατε, εργάτες, μικρομεσαίοι. Σας έλεγα, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, η ακρίβεια έχει εκτιναχθεί. Στη Γερμανία. Υπάρχει πληθωρισμός βέβαια μεγάλος. Υπάρχουν ζητήματα, ξαναλέω τώρα, ιδιαίτερα που έχουν μπει σε ύφεση, σε κρίση. Οι μισθοί μειώνονται, παρότι αν το συγκρίνει σε απόλυτο αριθμό, δηλαδή πόσα ευρώ παίρνει μισθό, είναι πολύ ψηλός, φαντάζει πολύ ψηλός, αλλά πρέπει να μετρήσεις εδώ τα ενίκια που είναι πανύψηλα, έχουν φτάσει στο Θεό βεβαίως, και μια σειρά άλλη τομής της λαϊκής κατανάλωσης, αυτό που έχει την καθημερινότητα ο κάθε εργαζόμενος, που είναι πάρα πολύ και έχουν σοβαρές επιπτώσεις, όπως επίσης και εργασιακές σχέσεις. Μιλάμε για μια μεγάλη καπιταλιστική χώρα βέβαια, ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γερμανία, που όμως από εκεί βασικές οδηγίες αντιλαϊκές, αντεργατικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι τα ωράρια, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις, μια σειρά τέτοια ζητήματα, η έλλειψη συλλογικών συμβάσεων σε κάποια σωματεία, σε κάποιους εργασιακούς χώρους, σε κάποιους κλάδους, κάνουν την κατάσταση πραγματικά αφόρητη. Και φυσικά αυτό έρχεται και επιδεινώνεται από το γεγονός ότι εκεί μιλάμε για Έλληνες, μιλάμε για ανθρώπους που πήγαν είτε να δουλέψουν είτε να σπουδάσουν σε μια ξένη χώρα, στην καρδιά της Ευρώπης, που έχουν οικογένειες, που θέλουν τα παιδιά τους να μάθουν την ελληνική γλώσσα, να μάθουν την ιστορία της πατρίδας τους. Βοηθάμε εμείς και αυτό. Τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, και υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις και προβλήματα. Αυτό θέλω να πω, βοηθάει το ελληνικό κράτος σε αυτό ακριβώς τον τομέα, δηλαδή στο να έχει σχολεία, στο να έχει δασκάλους, στο να έχει ανθρώπους του, δηλαδή εννοώ Έλληνες που να είναι εκεί και να τους στηρίζουν και να τους βοηθάνε σε αυτό ακριβώς. Ξέρετε, κύριε Χατζήτη, μου λέγανε ότι είναι χαρακτηριστικό ότι στο Μόναχο ειδικά δεν τολμούν να πάνε εκπρόσωποι της κυβέρνησης. Υπουργοί, άλλα στελέχη κυβερνητικά, ούτε καν υποψήφοι τώρα. Δική μας εννοείται. Ακριβώς γιατί έχουν κλείσει, ναι, Έλληνες λέω, από την κυβέρνηση. Έχουν κλείσει πάρα πολλά σχολεία, έχουν τεράστιες ελλείψεις οι καθηγητές. Μάλιστα εκεί ήρθε και μια μεγάλη αντιπροσωπεία στο χώρο της συγκέντρωσης που συναντηθήκαμε μετά και ήταν πραγματικά εξοργισμένοι. Έχουν τεράστιες αποστάσεις να διανύσουν, ακριβώς επειδή συρρυκνωθήκαν και μειωθήκαν τα σχολεία.
αναγκάζονται και πάνε αλλού. Και μιλάμε τώρα για μια μεγάλη. Μιλάμε για 160.000 Έλληνες εκεί, για παράδειγμα. Μεγάλη κοινότητα. Μεγάλη κοινότητα. Μεγάλη. Είναι και πρώτης γενιάς φυσικά, είναι δεύτερης γενιάς, είναι τρίτης γενιάς. Έχουν τα παιδιά τους, έχουν τα εγγόνια τους οι πρώτοι. Ναι. Που πήγαν και άλλοι που με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα την προηγούμενη δεκαπενταετία φύγαν οι νέο μετανάστες. Συναντήσατε, με συγχωρείτε, συναντήσατε εκεί επιστήμονες Έλληνες οι οποίοι έχουν πάει στη Γερμανία, γιατρούς ενδεχομένως, γιατί οι νοσηλευτές ίσως. Συναντήσατε τέτοιο κόσμο. Τι αποκομίσατε. Και επιστήμονες και άλλους, όπως και στον Καναδά. Καλά, ναι. Αλλά εκεί συναντήσαμε. Το λέω γιατί η Ευρώπη είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση γι' αυτό. Και γιατί ακριβώς δεν βρίσκαν δουλειά στο αντικείμενο. Σε αυτό εκεί πώς είναι η κατάσταση. Είναι καλύτερα προφανώς. Καλύτερα βεβαίως είναι, έχουν μια δουλειά τουλάχιστον, με αυτή την έννοια. Ναι. Αλλά αν συγκρίνεις, ούτε να συγκρίνουμε διαφορετικά μεγέθη. Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι. Με την έννοια ότι έχει μια δουλειά όλος που εδώ δεν την έβρισκε, μπορεί να πεις είναι καλύτερα. Ναι. Αλλά δεν είναι και σύγκριση, γιατί εκεί ξεσπιτώνεται, ξεριζώνεται. Δεν είναι στην πατρίδα. Πάει στην ξενιτιά. Όχι, βέβαια. Ναι. Είναι μετανάστης. Είναι μετανάστης. Θέλει να γυρίσει στον τόπο του. Μια και πιάσαμε. Να μεγαλώσει την οικογένειά του, τα παιδιά του και βέβαια να έχει δουλειά στο αντικείμενο που σπουδάζει. Μιας και πιάσαμε αυτή τη συζήτηση για τη Γερμανία, μία ερώτηση πριν πάμε στα μεγάλα θέματα που σήμερα είναι στην επικαιρότητα, όπως είναι η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, όπως είναι το ζήτημα του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, όπως είναι αυτό που συνέβη με τη Βόρεια Μακεδονία τώρα και τις δηλώσεις του Προέδρου. Πριν πάμε σε αυτά, θα ήθελα έτσι μία ερώτηση και μία σύντομη απάντηση. Είπατε ότι τέλος πάντων στην Ευρώπη, στη Γερμανία συμβαίνουν αυτά. Εσείς κατεβαίνετε στις ευρωεκλογές. Παραλλήλως την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση την καταγγέλλετε. Και... φυσικά. Εντάξει, θα σας πει κάποιος, για συγγνώμη ρε παιδιά, κατεβαίνετε στις εκλογές, καταγγέλλετε την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλετε να παίρνουμε τα κονδύλια που παίρνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλετε να κερδίζουμε κάποια πράγματα που δίνουν αυτοί. Ακριβώς γιατί είναι ένα θέμα αυτό. Ακριβώς επειδή ακριβώς έχουμε αυτή τη θέση εμείς, γι' αυτό ακριβώς κατεβαίνουμε και γι' αυτό πρέπει να μας ψηφίζει και πολύ περισσότερος κόσμος αυτή τη φορά. Διότι εμείς μπορούμε να αποκαλύπτουμε, δεν έχουμε καμία δέσμευση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να αποκαλύπτουμε τις οδηγίες, τους κανονισμούς, τις ανεργατικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και οδηγίες και κατευθύνσεις που δίνει, να προετοιμάζουμε το έδαφος εδώ στη χώρα μας, αλλά και πανευρωπαϊκά, και βεβαίως να αντιπαλεύουμε αυτά. Και ορισμένα να κατορθώνουμε και στο ελληνικό κοινοβούλιο να τα εμποδίζουμε ή να τα καθυστερούμε, αντιλαϊκά μέτρα. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι ευρωβουλευτές μας, για παράδειγμα, δεν έχουν καμιά δέσμευση. Κάναν, όπως ξέρετε, παρότι είναι δύο στους 21, κάναν πολύ περισσότερες παρεμβάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, που είναι και στους μη εγγεγραμμένους. Το θέμα είναι να πιάνει τόπο αυτό. Βεβαίως πιάνει τόπο. Κύριε Πρόεδρε, γιατί... να πιάνει τόπο μια παρέμβαση, δηλαδή. Ναι. Μα ακριβώς. Πιάνει τόπο, πιάνει τόπο, εδώ στην Ελλάδα ειδικά. Αυτό συναντάμε και με τους Έλληνες συμπολίτες μας που μιλάμε στις περιοδίες, που περιοδεύουμε. Λένε ευτυχώς και έχουμε εσάς και ξέρουμε έγκαιρα τι αποφασίστηκε στην Κομισιόν, τι αποφασίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρουμε ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη θα τα φέρει εδώ σε συνέχεια στην Ελλάδα. Λογικό είναι. Και βεβαίως θα υποφέρει ο κόσμος. Άρα το πώς έγκαιρα θα ενημερώσεις και θα οργανώσεις τον αγώνα για να αποτρέψεις ή και να βελτιώσεις έστω με ανάσες ανακούφισης ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα του Έλληνα εργαζόμενου, των αυτοαπασχολουμένων, των αγροτών κλπ. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Καταλαβαίνω, αλλά εδώ θα σας ρωτήσω. Οι μεγάλοι αγώνες έγιναν ακριβώς γι' αυτό. Ποιος ήταν επικεφαλής στον αγώνα, για παράδειγμα, των αγροτών με την ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αλλά ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ήταν επικεφαλής στον αγώνα των εργατών της ΛΑΡΚΟ, που η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη ΛΑΡΚΟ για ξεχωριστά. Λέω, σαν παράδειγμα, για τη ΛΑΡΚΟ, με ρωτάτε. Για τη ΛΑΡΚΟ θα πούμε. Είναι πολύ σημαντική η προσφορά του ΚΚΕ και τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, αλλά όμως θα θέλατε να φύγουμε από την Ευρώπη? Δηλαδή, η γραμμή σας, η πολιτική γραμμή, αυτό εννοώ. Δηλαδή, η γραμμή σας με βάση την ιδεολογική σας ταυτότητα και αυτά που ξέρω ότι είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα, προφανώς θέλετε να φύγουμε. Φυσικά, πώς θα επιβιώσει, ρωτάνε πολλοί, η χώρα. Ναι. Και το είδαμε αυτό και το 18, το είδαμε και το 16. Ναι. Πώς θα επιβιώσει η χώρα, σου λέει ο άλλος, εκτός Ευρωπαϊκής. Είναι γνωστό το ερώτημα από παλιά. Ναι, βέβαια είναι γνωστό. Όταν δεν είμαστε ακόμα στην Ευρώπη, ναι, όταν ήμασταν στην ΕΟΚ και μπαίναμε, ναι. Και σε συνέχεια όλες τις δεκαετίες. Ναι. Καταρχάς, πώς θα επιβιώσουμε, με τι λεφτά, με τι... Και μόνο η πείρα
όλων αυτών των χρόνων δείχνει ότι επιβεβαιωνόμαστε σε αυτά που λέγαμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μια ένωση κρατών ισότιμων, δεν είναι μια ένωση των εργαζομένων των λαών, αλλά είναι μια ένωση που τους ενδιαφέρει το μεγάλο κεφάλαιο, τα μονοπόλια, οι επιχειρήσεις τους, το πώς θα έχουν μεγαλύτερη κερδοφορία, και έτσι ψηφίζονται οι νόμοι και έτσι δίνονται οι οδηγίες και έτσι δίνονται οι κατευθύνσεις. Ναι, αλλά για, σκεφτείτε, εκτός, για να γίνονται νόμοι. Άρα εκτός, λοιπόν, αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Πώς θα επιβιώναμε, να συγκρίνεις αυτό που σου λέγανε, αυτό που λέγατε όλοι όσοι ήσασταν τότε, λέω στους ακροατές, όχι σε εσάς, υπερθεματίζατε υπέρ της ΕΟΚ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά που έλεγε το ΚΚΕ, ότι ούτε ευημερία θα έχουμε, ούτε ισοτιμία θα έχουμε, ούτε ελευθερία πραγματικά θα έχουμε, αλλά θα είμαστε σε μια νέα φυλακή των λαών. Εμείς αυτό που θέλουμε δεν είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θέλουμε την Ευρώπη των λαών, την Ευρώπη των εργαζομένων, την Ευρώπη των εργατών. Αυτό πώς θα γίνει, με τον αλλάξιο συσχετισμός, για παράδειγμα στην Ελλάδα, και να βγει πολύ ψηλά το ΚΚΕ και να υπάρχει μια διακυβέρνηση με βάση το σχέδιο και το πρόγραμμα του ΚΚΕ για το πώς πρέπει να γίνονται οι ισότιμες εμπορικές, πολιτικές, οικονομικές, άλλες σχέσεις με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με όλο τον κόσμο. Πρέπει να αλλάξει η κατάσταση στη Γαλλία, όπου βρέθηκα πριν μήνες εκεί στις μεγάλες κινητοποιήσεις στην πλατεία της Βαστίλης και μίλησα αγροτών, μάλιστα. Ναι. Όχι των αγροτών, των εργαζομένων. Σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένων για το ασφαλιστικό. Ναι, δεν έχει σημασία σε ποια γλώσσα. Όχι, έχει σημασία. Σημασία για αυτά που είπα περισσότερο. Όχι και τόσο πια γλώσσα. Στα γαλλικά απλώς το καταλαβαίναν αμέσως οι άνθρωποι και εκδηλωνόταν. Γι' αυτό είναι θετικό, εντάξει. Αλλά λέω τώρα, αυτά τα ζητήματα, το πώς θα είναι αυτή η κοινωνία που θέλουμε, τα συζητάνε και οι Γάλλοι εργαζόμενοι. Σύμφωνοι. Τα συζητάνε και στη Γερμανία οι Γερμανοί εργαζόμενοι. Οι κομμουνιστές όμως. Τα συζητάνε όμως σε όλο τον κόσμο. Όχι. 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 Στις πλατείες, στις διαδηλώσεις, το 1 εκατομμύριο στην πλατεία της Βαστίλης του κόσμου, δεν ήταν κομμουνιστές. Όχι, ναι, όλοι λοιπόν, ναι. Ήταν άνθρωποι εργαζόμενοι που είχαν το πρόβλημα και αντιμετωπίζαν. Άρα πρέπει να δούμε το μεγάλο δέντρο, το δάσος, και να μην χανόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι μας. Σωστά, γιατί αλλά οι καιροί αλλάζουν και οι λαοί δεν έχουν πει ακόμα όμως, την τελευταία. Πώς όμως εξηγείται το γεγονός ότι παρά αυτό που μας λέτε τώρα για τη διαφορετικότητα, για την άποψη προφανώς, στην Ελλάδα, αν θα έρθετε και σχηματίσετε κυβέρνηση, εσείς θα αλλάξει το καθεστώς, δεν θα είναι μια στική δημοκρατία, θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ας μην το συζητήσουμε, δεν είναι του παρόντος. Γιατί δεν μπήφονται λοιπόν οι λαοί, γιατί δίνουν μικρά ποσοστά στα κομμουνιστικά κόμματα? Το μόνο κομμουνιστικό κόμμα που έχει ακόμα κρατάει, ας πούμε, το ελληνικό. Δηλαδή στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα να έρθουμε λίγο και στην Ελλάδα σε σχέση με τις ευρωεκλογές. Να μην έρθουμε. Ναι, λέω, η ερώτησή σας με οδηγεί εκεί, γιατί είμαστε κάπου αλλού, μεταξύ Αμερικής, Ευρώπης. Όχι, Ευρώπης, θα έρθουμε εδώ τώρα, ναι. Αλλά οι ευρωεκλογές αυτές μπορούν να δώσουν ένα τέτοιο μήνυμα. Να δώσουν ένα μήνυμα τέτοιο. Και στην Ευρώπη να το δώσουμε. Με πολύ ψηλό ποσοστό του ΚΚΕ, μιας και μιλάμε στην Ελλάδα, βεβαίως, και στην Ευρώπη οι Έλληνες μετανάστες που θα ψηφίσουν το ΚΚΕ. Το καταλαβαίνω. Να δώσουν πάρα πολύ ψηλά ποσοστά στο ΚΚΕ, γιατί είναι το μόνο κόμμα που αντιπαλεύει, που αμφισβητεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση της εκμετάλλευσης, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλετε Ευρωπαϊκή Ένωση όμως? Την Ευρωπαϊκή Ένωση των λόμπι, εδώ, την Ευρωπαϊκή Ένωση της διαφθοράς. Θέλετε όμως την Ευρωπαϊκή Ένωση των πολέμων, γιατί αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Των πολυεθνικών, εντάξει, ναι, σωστά. Η Ένωση της Ευρώπης που θέλουμε εμείς είναι να είναι η Ευρώπη των λαών. Δηλαδή, που δεν θα συμμετέχει σε υπερεαλιστικούς πολέμους. Μάλιστα. Και δεν θα στέλνει αποστολές όπως οι ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα για να σκοτώνονται οι Έλληνες ναύτες και οι υπηρετούντες στην πατρίδα που έχουν ορκιστεί να υπηρετούν τα σύνορα της Ελλάδας και να τους στέλνουν χιλιόμετρα μακριά. Εκεί θα είναι μια Ευρώπη. Άρα τι θέλετε την Ευρώπη? Η οποία ο εργάτης
θα αποφασίζει στο εργοστάσιο του και θα είναι κυρίαρχος της παραγωγής. Κατάλαβα, ναι. Θα υπάρχει ένα κεντρικό σχέδιο οργανωμένο που θα επιλύει κοινωνικά λαϊκά προβλήματα. Αυτή την Ευρώπη θέλουμε εμείς και αυτή υπάρχει στο πρόγραμμα του ΚΚΕ. Και αυτό το προτείνουμε καθαρά. Δηλαδή για σοσιαλισμό μιλάτε. Δεν πάνε να λένε ότι θέλουν τα παπαγαλάκια. Όχι, δεν πάνε να θέλουν. Θέλουμε την Ευρώπη του σοσιαλισμού, βεβαίως. Ναι, αλίμονο. Είμαστε οι μόνοι που το λέμε. Ωραία. Πάμε. Είναι, όλα τα άλλα κόμματα έχουν φύγει από αυτά. Και το ΠΑΣΟΚ έχει φύγει από το σοσιαλισμό, έστω στα λόγια. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φύγει από το σοσιαλισμό, έστω στα λόγια. Όλοι έχουν φύγει. Σας έλεγα πριν μπούμε μέσα, μια και είπατε για το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα η πρόταση του ΚΚΕ σήμερα, η οποία βεβαίως είναι μια αντισυστημική δύναμη που παλεύει και βάζει τη σφραγίδα της στις εξελίξεις, εκεί θα είναι το ζήτημα. Και γι' αυτό ο ελληνικός λαός πρέπει να πάει πάρα πολύ ψηλά το ΚΚΕ, όχι μόνο για να δώσει ένα μάθημα στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και στα άλλα αστικά κόμματα, αλλά κυρίως για να στείλει εκπροσώπους και εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις, δηλαδή μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Ευρώπη, και εκεί που τελικά ανατρέπονται τα πάντα, που κάνει... είναι οι δρόμοι του αγώνα. Μου κάνει εντύπωση με βάση αυτά που είπατε, δηλαδή παίρνω λίγο από τη σκέψη σας, γιατί αντιπαλεύεστε το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια αριστερή δύναμη και αυτή? Είναι ο ανταγωνισμός να πάρω εγώ περισσότερους από το ΣΥΡΙΖΑ που είμαι... λέω καμία φορά στην εκπομπή, το αυθεντικό κομμουνιστικό κόμμα είναι το ΚΚΕ, βεβαίως, το έχω πει δημόσια. Γιατί όμως αυτή η αντιπαλότητα δεν δημιουργεί καλύτερη προϋπόθεση για να στερεώνεται η δεξιά στην Ελλάδα και η αστική τάξη, όταν δύο αριστερά κόμματα έρχονται σε μια σύγκρουση? Σας έχει προβληματίσει αυτό? Καταρχάς, η πάλη που κάνει το ΚΚΕ, και αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο ελληνικός λαός, είναι πρώτα απ' όλα απέναντι στην κυβέρνηση, την οποιαδήποτε κυβέρνηση διαχειρίζεται σε βάρος του λαού μας και τα οικονομικά ζητήματα και τις εργασιακές σχέσεις, ακολουθεί μια βάρβαρη πολιτική. Αυτό το κάνουμε με συνέπεια πολλά χρόνια τώρα, μετά το 2019 για παράδειγμα, όταν κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Και αυτό λέμε ως πρόταγμα που πρέπει να είναι σήμερα απέναντι στις ευρωεκλογές, να δοθεί ένα γερό χαστούκι στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη για όλες αυτές τις πολιτικές που έχει ακολουθήσει μέχρι σήμερα. Δεν μου απαντάτε. Δεύτερο ζήτημα. Για το ΣΥΡΙΖΑ σας δεύτερο ζήτημα. Θα σας απαντήσω όπως θέλω εγώ. Καλά, βεβαίως, όπως θέλετε εσείς. Για να καταλάβετε τη σκέψη μου. Γιατί ωραία, πρέπει να ακολουθείτε και τη σκέψη μου, όπως είπατε. Μάλιστα. Για να μπορούμε να συντονιστούμε στη συζήτηση και στην απάντηση. Έτσι λοιπόν και εγώ, ξεκινώντας τη δική σας σκέψη, την ακολουθώντας, σας λέω και ξεκαθαρίζω ποια είναι η θέση του ΚΚΕ. Η αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ, που τον παρέδωσε ο κύριος Τσίπρας και εκλέχτηκε ο κύριος Κασελάκης, είναι μια πορεία ενός κόμματος εκφυλισμού, οργανωτικού, πολιτικού, ιδεολογικού. Θεωρούμε ότι δεν έχει καμιά σχέση με την αριστερά, δεν έχει καμιά σχέση με τις αξίες της αριστεράς. Οι αξίες της αριστεράς ξέρουμε πάντα ότι ήταν ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων, ενάντια στο ΝΑΤΟ, ενάντια στη συμμετοχή σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους κλπ. Δεν θεωρούσε ποτέ η αριστερά με αυτή το γεωγραφικό προσδιορισμό, αν και ξέρετε ότι εμείς διαφωνούμε με γεωγραφικούς προσδιορισμούς στα πολιτικά κόμματα. Γιατί ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Άλλος λέει ότι είναι αριστερός και να είναι καραδεξιός και βάλε. Και άλλος να λέει ότι είναι δεξιός και να είναι κεντρώος, για παράδειγμα, ως πρακτική και πολιτική. Άρα ο γεωγραφικός διαχωρισμός μέσα στο κοινοβούλιο όπως καθόμαστε δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά λέω, έστω αυτοί οι άνθρωποι όπως προσδιορίζουν την έννοια της αριστεράς. Είχε όλα αυτά. Δεν είχε την άποψη του Κασελάκη, για παράδειγμα, που λέει ότι είναι ιερή αμυντική συμμαχία των ΝΑΤΟ. Έλεος. Αριστερός άνθρωπος. Αυτά δεν τολμούσαν να τα πούν ούτε βουλευτές, όχι της Ένωσης Κέντρου, ενός άλλου αστικού κόμματος παλιά. Οι νεότεροι δεν το θυμούνται, οι παλιότεροι το ξέρουν, μέχρι πριν το 67 που υπήρχε. Οι εκπρόσωποι της ΕΡΕ, που ήταν ο πρόγονος της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα πριν το 67. Δεν τολμούσαν να πούν ότι είναι η ιερή αμυντική συμμαχία των ΝΑΤΟ, μια καθαρά επιθετική συμμαχία που κάνει πολέμους παντού, από την Ουκρανία μέχρι τώρα στην Παλαιστίνη, μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα, μέχρι τη Συρία,
το Αφγανιστάν, το Ιράκ, σε όλο τον κόσμο. Για να μην πάμε παλιότερα στο Βιετνάμ και όλα αυτά τα έσχη που, έκανε, ναι. που έκαναν. Το κατάλαβα. Στον κόσμο. Αλλά εδώ, άρα, λοιπόν. Ναι, ναι. Προκύπτει ένα ερώτημα, εκεί, αν μου επιτρέπετε εδώ. Εκεί είναι εδώ, κρίσιμο εδώ. Το ζήτημα. Σωστά. Αλλά προκύπτει ένα ερώτημα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν υπάρχει καμία διαφορετική αντιπαλότητα πέρα από την αναγκαία ιδεολογική πολιτική διαπάλληση. Υπάρχει ιδεολογική διαπάλληση. Να φωτιστεί ο ρόλο του κάθε κόμματο. Εδώ υπάρχει. Ο ρόλος, για παράδειγμα, αυτού του κόμματο ή τέτοιο είναι. Ωραία. Υπάρχει, είναι. Υπάρχει ένα ερώτημα που προκύπτει από αυτό που ακριβώς είπατε. Δηλαδή, okay, το καταλαβαίνω. Την Ευρωπαϊκή Ένωση μας εξηγήσατε πώς τη βλέπετε. Και θέλετε να δοθεί ένα μήνυμα πολύ ηχηρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλετε την Ενωμένη Ευρώπη των λαών και όχι των μονοπωλίων. Το αντιλαμβάνομαι. Αυτό σημαίνει, όπως λένε πολλοί, μια απομόνωση από τα συστήματα. Το δεύτερο, δεν θέλετε το ΝΑΤΟ. Κατά συνέπεια, προκύπτει ένα ερώτημα. Να μην μεταφράζετε τι λέω εγώ, πέστε την ερώτησή σας. Όχι, δεν μπορώ να μην τα μεταφράσω. Δεν μπορώ. Με μεταφράζετε με το δικό σας τρόπο. Με το δικό μου τρόπο. Με τη θέση του κουκουέ. Ναι. Όχι, δεν λέω για τους ακροατές να ξέρουν. Μα τώρα τα πάτε. Ο κύριος Χατζής δεν είναι θέση του κουκουέ. Όχι, μα δεν λέω τη θέση του κουκουέ. Λέτε για την Ευρώπη, δεν τη θέλετε την Ευρώπη. Την καταγγέλλετε. Καταγγέλλετε για το ΝΑΤΟ. Να μείνουμε μόνοι μας. Μόνοι μας είμαστε όταν βρισκόμαστε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Εγώ πριν 15 μέρες. Μα μόνοι μας θα είμαστε, κύριε Πρόεδρε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Μητρόπολη του Καπιταλισμού, στην καρδιά της Νέας Υόρκης και πήγα στο Πανεπιστήμιο του Κολούμπια. Ναι. Που ήταν εκεί οι φοιτητές. Μαζί με άλλα 46 τότε, έχουν διευρυνθεί και άλλο περισσότερο, πανεπιστήμια μέσα στη μήτρα του καπιταλισμού. Ναι, θα πείτε για την Παλαιστίνη. Χώρα... Βεβαίως. Ναι, και για τον ΝΑΤΟ. Και λέγανε για την κυβέρνησή τους, τον Biden, το δημοκρατικό Biden. Αυτό. Όπου λέγανε να σταματήσουν τα πανεπιστήμια μας να συνεργάζονται με το Ισραήλ, που είναι κράτος δολοφόνος, να μην κάνουν προγράμματα και αμυντικά για τον ΝΑΤΟ που πάει και σφαγιάζει τον Παλαιστινιακό λαό. Τι λέμε τώρα. Μόνοι μας είμαστε. Ξέρετε πόσοι λαοί, πόσοι εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο σήμερα βρίσκονται στους δρόμους ενάντια στο ΝΑΤΟ, είτε με αφορμή την Παλαιστίνη, είτε με αφορμή την Ουκρανία, είτε με αφορμή άλλα πράγματα. Ναι, αλλά σε μια σύγκρουση εκεί, δική μας με μια άλλη χώρα, αυτή που θα είναι μαζί μας. Αυτό λοιπόν, είναι το ερώτημα. Εκεί βλέπετε, κύριε εκεί Πρόεδρε, βλέπετε, αυτό θα και ακούστε παρακαλώ τι σας λέω, εκεί εμείς βλέπουμε ποια είναι ακριβώς η θέληση των λαών. Ωραία. Εμποδίζεται από διάφορους μηχανισμούς, σε αυτό θα συμφωνήσουμε, ναι, που αφορούν εντάξει, τα κράτη ακριβώς. Που υλοποιούν και τις κυβερνήσεις που υλοποιούν αυτές τις πολιτικές. Συμφωνήσαμε σε κάτι. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είχαμε αυτή την κίνηση εκ μέρους της Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας. Θα ήθελα παρακαλώ να ακούσουμε τη θέση σας απέναντι σε αυτό που συνέβη και για τη συμφωνία, αλλά και για αυτό που έγινε και αμέσως μετά θέλω να μιλήσουμε λίγο για το Ισραήλ και για την... Θα θυμάστε ασφαλώς και αν δεν θυμάστε θα σας το θυμίσω εγώ ότι αμέσως μετά την ψηφοφορία στη Βουλή για τη Συμφωνία των Πρεσπών όπου ένα από τα θέματα που καθορίστηκε ήταν και το όνομα της Βόρειας Μακεδονίας και έλεγε τότε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ότι θα επιληθούν διάφορα εθνικιστικά αλυτρωτικά συνθήματα και συμπεριφορές στο γειτονικό, από το γειτονικό κράτος και θα πάμε μπροστά. Είχα πει το εξής, εγώ προσωπικά το είχα πει αυτό, το κόμμα μας το είπε δηλαδή, εκφράζοντας την άποψη του ΚΚΕ, ότι θα δείτε πολύ σύντομα τα επόμενα χρόνια από το Βόρεια Μακεδονία, ακόμα και αυτό, που θεωρεί το θετικό και εμείς δεν είχαμε κανένα πρόβλημα και δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα από το 1992 από εκείνα τα εθνικιστικά συλλαλητήρια για το όνομα, τα γνωστά. Λοιπόν, θα μείνει σχέτο Μακεδονία. Και ήρθε το πλήρωμα. Το είχατε επισημάνει. Και χτες ακούσαμε την κυρία Πρόεδρο, τη νέα Πρόεδρο της γειτονικής χώρας, να την ονομάζει Μακεδονία. Διότι αυτή η συμφωνία δεν έλυνε ουσιαστικά ζητήματα στο περιεχόμενό της και για τα ζητήματα του αλυτρωτισμού. Είτε αφορούσαν τα βιβλία, την ιστορία, τα μνημεία, την παράδοση κλπ. Είτε αφορούσαν το όνομα κλπ. Έγινε μόνο και μόνο για να ενταχθεί η γειτονική χώρα ΝΑΤΟ, στο ΝΑΤΟ. Ωραία. Ήταν απόφαση και θέληση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, άλλων συμμάχων μας,
στο ΝΑΤΟ και γι' αυτό έγινε. Μάλιστα. Δεν έγινε κανένα ουσιαστικό θέμα φιλίας, καλής συνεργασίας που θα μπορούσαμε και διμερώς πολλά χρόνια πριν να το έχουμε λύσει. Και το πρόβλημα του ονόματος και το πρόβλημα των άλλων και σε καλύτερες συνθήκες, λέω από την άποψη του σχετισμού δυνάμεων διεθνώς. Δεν λέω τίποτα για να δεν μεταφράζω τίποτα για να μην κατηγορηθώ ότι πάω να χαλάσω τη γραμμή του κόμματος. Λοιπόν, όχι, μου δεν χαλάει η γραμμή του. Όχι, δεν χαλάει, το ξέρω. Πάμε τώρα λίγο στο Ισραήλ και αυτό που γίνεται με τους Παλαιστίνιους. Σας κατηγορεί μια μερίδα του πολιτικού συστήματος, μεγάλη θα έλεγα μερίδα, ότι εν πάση περιπτώσει υποστηρίζεται μια τρομοκρατική, όπως την χαρακτηρίζουν, οργάνωση που είναι η Χαμάς. Και απορούν πως το Κομμουνιστικό Κόμμα, όταν. Άμα κανείς το ψάξει λίγο και η Σοβιετική Ένωση παλιά, επειδή και εσείς αναφερθήκατε στους Σοβιετικούς στρατιώτες νωρίτερα, είχε στηρίξει το Ισραήλ σε πάρα πολλές φάσεις και είχε προτείνει μάλιστα τότε και στον ΟΗΕΦΑ, το θα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, για ένα ενιαίο κράτος ή να χωριστούν κτλ. Πώς σήμερα είστε, λένε οι επικριτές σας, έτσι, ναι, ότι είστε με τη μία πλευρά, με αυτούς, με τη Χαμάς που είναι. Κοιτάξτε να δείτε, με τον Ισραηλινό λαό είμαστε κι εμείς. Και ο Ισραηλινός λαός αγωνίζεται εκεί και διώκεται και είναι μέσα στα κρατητήρια επειδή διαδηλώνει και θέλει ειρήνη και δεν θέλει να δολοφονούνται άμαχοι, παιδιά, γυναικόπαιδα. Λοιπόν, η θέση του ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή, το έχουμε πει κύριε Χατζή, να την υπενθυμίσω ξανά, δεν έχει καμιά ιδεολογική, πολιτική ή άλλη συγγένεια, πολύ περισσότερο με τις μορφές πάλι που χρησιμοποιεί, με τη Χαμάς. Είμαστε κάθετα αντίθετοι. Καταρχάς είναι αντικομμουνιστική οργάνωση στη θεωρία της, στη συγκρότησή της κλπ. Μια ισλαμιστική οργάνωση. Αυτό είναι διαφορετικό πράγμα όμως. Ούτε με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Έτσι, αυτό που γίνεται και διαφορετικό αυτό που γίνεται σήμερα, που δίνει η ελληνική κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, άλλες χώρες και άλλα πολιτικά κόμματα δυστυχώς και στη χώρα μας, άλωθη εν ονόματι της αυτοάμυνας στο κράτος δολοφόνο και κατακτητή του Ισραήλ. Γιατί η ιστορία δεν ξεκίνησε στις 7 του Οκτώβρη, πριν 7-8 μήνες δηλαδή, όταν έγινε αυτή. Είναι παλιά υπόθεση. Είναι παλιά υπόθεση. Άρα και δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι 35.000 άμαχοι, από τα οποία 15.000 παιδιά, από τις οποίες 10.000 επίσης γυναίκες, 7.000 άνθρωποι υπέργυροι, πάνω από 70-80 χρόνων, είναι νεκροί σήμερα εκεί και όλοι ήταν μαχητές ή στα επιτελεία της Χαμάς. Έλεος. Ποιον κοροϊδεύουν. Σήμερα, είδατε την καταγγελία προφανώς του ΚΚΕ, ναι, ναι, το, σκοτώθηκε, εδώ, ναι. δολοφονήθηκε από Ισραηλινά πυρά μέλος του πολιτικού γραφείου του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, που συμμετέχει, είναι το δεύτερο κόμμα στη Δυτική Όχθη, στην Παλαιστινιακή Αρχή. Και δολοφονήθηκε. Έχουμε εμείς στενές σχέσεις και με αυτό το κόμμα, όμως και με άλλα κόμματα. Μιλάμε για νεκρούς και στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα και παντού. Δεν έχει αυτό σχέση με τη Χαμάς. Άρα η κυβέρνηση λέει ψέματα. Κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό, κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της, διότι αυτό επιτάσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αυτό επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Και πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Και να κλείσουμε. Δεν μπορεί να σφαγιάζεται ο λαός της Παλαιστίνης για πολλές δεκαετίες τώρα και με αφορμή μια επίθεση που στήχησε σε εκατοντάδες νεκρούς βεβαίως Ισραηλινούς εκεί, οι περισσότεροι από ό,τι αποδείχτηκε από φίλια πυρά τελικά, γιατί κυνηγούσαν τους μαχητές της Χαμάς εκείνη την πρώτη μέρα και τη δεύτερη μέρα και σκοτώναν και αυτοί οι γυναικόπαιδα και παιδιά εκεί στην περιοχή αυτή, οι Ισραηλινοί δηλαδή, να γίνεται αυτό ως άλωθη. Είναι έσχος αυτή η ιστορία. Και να. Εμείς σήμερα καταθέσαμε ως κοινοβουλευτική ομάδα, ολόκληρη και 21 βουλευτές του κόμματος, πρόταση προς την κυβέρνηση να υλοποιήσει αυτό που αποφάσισε ομόφωνα η Βουλή για την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 67 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Και αυτό πρέπει να κάνουν και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλου του κόσμου. Πολλοί το έχουν κάνει βέβαια ήδη. Και να κλείσουμε, γιατί έχουμε κάνει μια συμφωνία, όχι συμφωνία σαν τον πρέσβη. Ναι, πρέπει να βρεθώ για αυτό που συζητάμε, στα προπήλαια. Εσείς από εσάς θα εξαρτηθεί πόσο γρήγορα θα φύγετε. Θα πρέπει να βρεθώ. Δύο κουβέντες. Γιατί κάνουν ολονυκτία σήμερα. Ναι, το ξέρω. Και είναι να πάτε εκεί, το ξέρω. Και άλλοι εργαζόμενοι. Και σας αποδεσμεύω με μια σας σύντομη απάντηση για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Τουρκία, στην Άγκυρα.
με δύο κουβέντες αυτού που αποκομίσατε εσείς. Ναι, εμφανίζεται από την τηλεόραση ως καλό κλίμα, αλλά προειδοποιούμε ότι το καλό κλίμα στο τέλος το τρώει ο γάιδαρος, λέει ο λαός μας. Μάλιστα. Και βεβαίως όλα αυτά που υπόθηκαν μένουν ανοιχτά. Εντάξει, διάλογος γίνεται, όμως και δύο κράτη η Κύπρος, είπε ο κύριος Ερντογάν, και τη μονή της χώρας την έχει κάνει τζαμί, απλά είπε ότι θα την ανοίγει, μα και την Αγιά Σοφιά την ανοίγει. Πας, άμα πας εκεί, πας, θα μπορεί να την επισκεφθείς, να την επισκεφθείς και λοιπά. Αλλά είναι τζαμί, τζαμί όμως, ναι. Έτσι. Και τα ζητήματα εδώ των γεωγραφικών περιοχών στο Αιγαίο, και επίσης έκανε δηλώσεις. Και με τη Θράκη. Και στο Θράκη. Πλαίσιο της γαλάζιας πατρίδας, στο πλαίσιο όλων αυτών των γκρίζων ζωνών που λέει η Τουρκία. Και βεβαίως μια σειρά άλλα ζητήματα. Και στη Θράκη επιμένει. Η μειονότητα μίλησε ξανά στη Θράκη. Της Θράκης, ενώ η συνθήκη της Λοζάνης προβλέπει. Είναι ξεκάθαρη του τόπου ο πρωθυπουργός αυτό. Που απάντησε ναι. Αλλά όλα τα ζητήματα αυτής της ατζέντας, που είναι τα κρίσιμα ζητήματα και τα ζητήματα, αν θέλετε, κλειδιά για να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος και να υπάρξει μια διευθέτηση αυτών των ζητημάτων, είναι. Μάλιστα. Σε αντίθετη κατεύθυνση. Να δούμε. Και εμείς εκφράζουμε ξανά την ανησυχία μας, τον προβληματισμό μας, ότι κάτω από νατοϊκή ομπρέλα που γίνονται αυτές οι διαπραγματεύσεις, το μοναδικό στόχο έχουν μόνο να κρατήσουν την Τουρκία στην αγκάλη του ΝΑΤΟ. Θέλουν σταθερότητα στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Αυτό επιζητούν. Και βεβαίως να έχουν τη δυνατότητα για συνεκμετάλλευση αύριο διάφορες επιχειρηματίες. Έλληνες, Τούρκοι, Γερμανοί, Γάλλοι, Αμερικάνοι εδώ στο Αιγαίο για τους υδρογονάνθρακες, για την ενέργεια και για τους δρόμους μεταφοράς των εμπορευμάτων. Εκεί γίνεται όλη η ιστορία. Και αυτό θα συμπαρασύρει δυστυχώς και κυριαρχικά δικαιώματα και θέματα κυριαρχίας της Ελλάδας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν μια προεκλογική συνέντευξη βέβαια, γιατί έχουμε τις εκλογές μεθαύριο. Τα μηνύματά σας τα ακούσαμε. Εγώ ήμουν πολύ. Δεν έκανα δεύτερες και τρίτες ερωτήσεις, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Εύχομαι καλή επιτυχία και σε εσάς και στο κόμμα σας. Και βεβαίως εύχομαι να τα ξαναπούμε. Να έχετε το χρόνο να τα πούμε μετά τις εκλογές. Για να πούμε κι άλλα, βέβαια, για την ακρίβεια και ένα σωρό ζητήματα που δεν μπορούσαμε να τα συζητήσουμε. Αλλά τώρα προέχει σε τρεις εβδομάδες. Ναι. Κουκουέ πολύ ψηλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ.